Άξι. Με 7 ψήφους εκλέχτηκε χτες νέος βοηθός επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο Αρχιμανδρίτης και Αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, πρόδρομος Ξενάκης, μετά από μια ευνίδια εκλογή και ταυτόχρονα πήρε τον τίτλο του Επισκόπου Κνωσού, θέση την οποία κατά το παρελθόν κατήχε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος. Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Προδρόμου, θα τελεστεί εν το Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά Ηρακλείου το Σάββατον 26 Οκτωβρίου εν εστώτος έτους. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Σεβασμιότατο Πρόεδρο για την πρότασή του, σε όλους τους Αγίους Αρχιερείς, οποίους διακονώ επί σειρά δεκαετίας από όλες τις θέσεις του Συνοδικού Γραφείου ως κωδικογράφος, υπογραμματεύς και αρχιγραμματεύς τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χτες αργά το απόγευμα με τη συμμετοχή των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κατά την οποία ο νέος πλέον επίσκοπος Κνωσού εκλέχτηκε με 7 ψήφους στο σύνολο των 9 ψηφισάντων και εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος για την εκλογή του, που όπως τόνισε αποτελεί ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπό του. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος πάντοτε επέβλεψε στο πρόσωπό μου με πολύ αγάπη και πατρική στοργή, σε όλους τους ανθρώπους που αφανώς μέχρι τώρα συνέβαλαν στην πορεία μου, στον πνευματικό μου πατέρα Γέροντα Μεθόδιο, στην κατασάρκα μητέρα μου, και χαιρετίζω απόψε και τον ουρανό, από όπου ο αείμνηστος πατέρας μου, με άλλους πολλούς οικείους που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, είμαι βέβαιος ότι θα χαίρονται την αποψινή χαρά της Εκκλησίας. Ο πρόδρομος Ξενάκης είναι αρκετά χρόνια συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου. Πλέον αναλαμβάνει την ευθύνη να βοηθήσει τον πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης και Σεβασμιότητα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης στις ποιμαντικές του δράσεις.